Ευχαριστώ το Προεδρείο, την Οργανωτική Επιτροπή και το ΙΑΣΟ για την τιμητική πρόσκληση να με καλέσουν να μιλήσω για τις επιπλοκές κατά το στήσιμο του χειρουργείου και κατά την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πάνω από τις μισές επιπλοκές συμβαίνουν ακριβώς αυτή τη φάση, πριν καν αρχίσει η χειρουργική επέμβαση επί της ουσίας. Έχουν συμβεί πάνω από τις μισές επιπλοκές. Και έτσι δεν είναι παράξενο ότι ενώ στις μεγάλες και τις προχωρημένες επεμβάσεις που είδατε και που ξέρετε, η πιθανότητα επιπλοκών είναι μεγαλύτερη, εντούτοις το 40% των σοβαρών επιπλοκών, συχνά και θανατηφόρων θέλω να πω, συμβαίνουν σε μικρές επεμβάσεις, απλές, θεωρητικά, ακόμα και σε διαγνωστικές. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα να είμαστε σε εγρήγορση. Ευτυχώς, οι επιπλοκές σοβαρές είναι αρκετά μικρές, δεν είναι συχνές. Οι τραυματισμοί του εντέρου κατά τη φάση της εισόδου είναι στην τάξη του 0,4 της χυλής και οι τραυματισμοί μεγάλων αγκείων της τάξης του 0,2 της χυλής. Και είναι τεκμηριωμένο ότι η σωστή εκπαίδευση και η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας μπορεί να μειώσει τα ποσοστά επιπλοκών, όπως επίσης η σωστή τήρηση των βασικών αρχών της χειρουργικής, ο καλός εξοπλισμός και η ετοιμότητα και η επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση των επιπλοκών με αποφασιστικότητα. Πριν πούμε για την είσοδο στην κοιλιά, να πούμε για το στήσιμο του χειρουργείου, γιατί και εκεί μπορούν να συμβούν επιπλοκές. Συχνά τις παραγνωρίζουμε, δεν τις σκεφτόμαστε καν, αλλά έχει σημασία τι μπορεί να συμβεί. Πρώτα απ' όλα, αν για παράδειγμα δεν υπάρχει αντιολισθητικό υπόστρωμα κάτω από την ασθενή πριν καν τη ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, μπορεί στη φάση Trendelenburg να γλιστρήσει από το κρεβάτι και να έχουμε σοβαρά συμβάματα. Εάν η τοποθέτηση των ποδιών ή των χεριών δεν είναι ανατομικά σωστή, μπορεί να έχουμε προβλήματα της αρθρώσης, πίεση στα νεύρα και πόνο μετεγχειρητικά. Εάν οι κανόνες αντισηψίας δεν τηρηθούν και δεν δοθεί αντιβίωση προφυλακτικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μπορεί να έχουμε λοιμώξεις. Εάν τυχόν τα πόδια δεν τοποθετηθούν σωστά και πιέζεται η γάμπα, αυξάνουμε τον κίνδυνο για θρομβοεμβολικά επεισόδια, τα οποία δεν αποκλείονται στα λαπαροσκοπικά χειρουργεία, όπως ακούσατε και προηγουμένως. Γι' αυτό και όταν η επέμβαση είναι μεγάλη, όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, καλό είναι να σκεφτόμαστε ακόμα και θρομοπροφύλαξη. Και βεβαίως η κένωση της ουροδόχου κύστης και η αντισηψία του κόλπου είναι σημαντικά, αφενός για να μην έχουμε τραυματισμό της ουροδόχου κύστης κατά την είσοδο του υπερηβικού τροκάρ, αφετέρου για να, αν κάνουμε στερεκτομή και ανοίξει ο κόλπος, να μην έχουμε λοιμώξεις. Και βέβαια, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να τον ελέγχουμε προεγχειρητικά, διότι μπορούν να προκύψουν συμβάματα από κακή μόνωση ή από αστοχίες των υλικών. Κατά την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα, που είπαμε ότι συμβαίνουν πάνω από τις μισές επιπλοκές, αυτές μπορεί να είναι σε σχέση με το κοιλιακό τείχομα, αποστρώση των επιγάστριων αγκείων, οι επιπλοκές σε σχέση με τα σημεία εισόδου, ενδοπεριτοναϊκές επιπλοκές όπως τραυματισμοί του εντέρου, τραυματισμοί της ουροδόχου κύστης, ακόμα και τραυματισμοί αγκείων όπως τα μεσεντέρια, και ακόμα και οπισθοπεριτοναϊκά μπορούμε να έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς των μεγάλων αγκείων, κάτω κύλης πλέβας, αορτής, λαγωνίων κλπ. Επίσης, το υποδόριο φύσημα και η υπερκαπνία μπορεί να προκύψουν λόγω κακής εισόδου. Και βέβαια, αποτυχία στην είσοδο της κοιλιάς πολλές φορές συγκαταλέγεται στις επιπλοκές και οδηγεί σε ανοιχτή τομή. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να χρησιμοποιούμε
ανοιχτή ή κλειστή τεχνική για την είσοδο στην κοιλιά. Ανοιχτή τεχνική είναι η χασόν και κλειστές τεχνικές είναι η είσοδος με βέρες, η είσοδος απευθείας με το δεκάρι τροκάρ στον ομφαλό, η χρήση οπτικών τροκάρ, η είσοδος από το Palmer Point κλπ. Υπάρχουν πολλές εργασίες που προσφέρουν πολλά δεδομένα. Επιτρέψτε μου για οικονομία χρόνου να πάω κατευθείαν στα συμπεράσματα και να σας πω το εξής, ότι σε γενικές γραμμές οι χειρουργικές εταιρείες συνιστούν την είσοδο με χασόν, δηλαδή την ανοιχτή μέθοδο. Και το υποστηρίζουν αυτό λέγοντας ότι αφενός η πιθανότητα τρώσης οπισθοπυρητοναϊκών αγκείων είναι μικρότερη, αφετέρου σε περίπτωση που τραυματιστεί το έντερο κατά την είσοδο, ότι είναι πιο πιθανό να αναγνωριστεί η επιπλοκή επιτόπου και όχι μετεγχειρητικά. Παρά τα αυτά, δεν είναι αδύνατον να προκύψει τρώση αγκείου οπισθοπυρητοναϊκά και μετεχασών και έχει τύχει και να μην αναγνωριστούν βλάβες του εντέρου διαγχειρητικά ακόμα και με την ανοιχτή μέθοδο. Υπάρχουν μελέτες που καταλήγουν ότι μπορεί και με τη χασόν να έχουμε περισσότερους τραυματισμούς εντέρου, αλλά αυτές είναι αναδρομικές και μπορεί να αφορούν σε πιο δύσκολα περιστατικά όπου η πιθανότητα του τραυματισμού να ήταν έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερη. Και υπάρχουν και πολλές μελέτες που δεν καταλήγουν πουθενά ή, εν πάση περιπτώσει, που λένε ότι δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων. Και πράγματι, αν λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για διαφορές της τάξης του 0,1 της χιλής, για να τεκμηριωθεί μια στατιστικά σημαντική διαφορά σε τέτοια μεγέθη, θα χρειαζόμασταν τυχεοποιημένες μελέτες με εκατοντάδες χιλιάδες περιστατικά, το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο. Και έτσι τελικά δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για να αποδείξουμε την ανωτερότητα της μίας μεθόδου έναντι της άλλης. Και επειδή οι γυναικολόγοι παραδοσιακά προτιμάνε την είσοδο με βέρες, γιατί με αυτήν είμαστε πιο εξοικειωμένοι και γιατί αυτή μας είναι πιο εύκολη, οι γυναικολογικές εταιρείες αναφέρουν ότι λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων επιτρέπεται η χρήση κλειστών μεθόδων και ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθούμε τις οδηγίες των χειρουργών. Άρα νομιμοποιούμαστε κάλλιστα να χρησιμοποιούμε κλειστές μεθόδους. Όλοι βέβαια τονίζουν ότι πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι και με τις βασικές αρχές της μεθόδου που χρησιμοποιούμε, ότι πρέπει να έχουμε εμπειρία και ότι ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να εξατομικεύουμε και να χρησιμοποιούμε την καταλληλότερη κατά τη γνώμη μας τεχνική. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τη βέρες, όπως συνήθως κάνουμε στη γυναικολογία, η γυναίκα πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση, τόσο κατά την είσοδο της βέρες, όσο και κατά την είσοδο του τροκάρ. Να θυμόμαστε ότι ακριβώς κατά τον ομφαλό είναι τα μεγάλα αγκεία και γι' αυτό το λόγο συνήθως πάμε 45, στοχεύουμε προς την πίελο σε γωνία 45 μοιρών. Μπαίνουμε μέσα στον ομφαλό και προσπαθούμε να μένουμε όσο γίνεται κοντά στον ομφαλό, γιατί εκεί είναι το στενότερο σημείο, έχει το λιγότερο πάχος το κοιλιακό τείχωμα. Καλό είναι το κοιλιακό τείχωμα να σταθεροποιείται ώστε να μην υποχωρήσει και να πλησιάσει προς τη σπονδυλική στήλη και να τηρούμε τους κανόνες εισόδου, τα δύο κλικ ή όποια άλλη μέθοδο θέλουμε για να ελέγξουμε αν είμαστε μέσα στην κοιλότητα ή όχι. Σε γυναίκες που είναι πιο λεπτές, τότε είμαστε πιο κοντά προς, το κοιλιακό τείχωμα είναι πιο κοντά προς την σπονδυλική στήλη και τα μεγάλα αγκεία και γι' αυτό καλό είναι να μπαίνουμε πιο οριζόντια, πιο παράλληλα στο κοιλιακό τείχωμα δηλαδή, ενώ σε γυναίκες που είναι πιο παχύς αρκές, επειδή η βελόνα έχει να διανύσει πιο μεγάλη απόσταση μέσα στο κοιλιακό τείχωμα και επειδή η απόσταση από τα μεγάλα αγκεία είναι πιο μεγάλη, καλό είναι να μπαίνουμε λίγο πιο κάθετα. Σταθεροποιούμε το τείχωμα, δεν είναι απαραίτητο να το σηκώσουμε. Πολλοί συνιστούν να μην το σηκώνουμε, αλλά καλό είναι να μην το αφήσουμε να υποχωρήσει και να πλησιάσει η βελόνα προς τα μεγάλα αγκεία και το έντερο.
αφού έχουμε δημιουργήσει πνεύμα περιτόνεο, παραμένουμε σε οριζόντια θέση, διότι αν κάνουμε τρεντέλεμπουρ και μετά βάλουμε το δεκάρι τροκάρστον ομφαλό, θα καταλήξουμε να πηγαίνουμε, νομίζουμε ότι πηγαίνουμε 45 μοίρες, αλλά τελικά καταλήγουμε να πηγαίνουμε σχεδόν κάθετα. Άρα μένουμε σε οριζόντια θέση. Εάν υπολογίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν συμφύσεις οι οποίες είναι αρκετά συχνές εφόσον έχουν προηγηθεί άλλα χειρουργία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σημείο Palmer, προσέχοντας πάντα να είναι άδειο το στομάχι και βεβαίως μην τύχει και υπάρχει κάποια σκληνομεγαλία για κάποιο λόγο. Τα τροκάρτα βάζουμε υπό άμεση όραση και κάθετα, διότι αν τα βάλουμε λοξά μπορεί να ξεκινήσουμε στο σωστό σημείο και να καταλήξουμε πολύ κοντά στα επιγάστρια αγγεία και να τα τρώσουμε. Επίσης, η πίεση που χρησιμοποιούμε αρχικά είναι μεγάλη, 20-25 μιλιμέτρα τεταργύρου, για να απομακρυνθεί το έντερο όσο γίνεται από το κοιλιακό τείχομα κατά την είσοδο των τροκάρ. Και μετά, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, τη μειώνουμε για να μην έχουμε αναισθησιολογικές επιπλοκές. Περνώντας στις επιπλοκές αυτές καθεαυτές, οι κυριότερες που φοβόμαστε είναι οι τραυματισμοί αγγείων και οι τραυματισμοί του εντέρου. Για τους τραυματισμούς του εντέρου θα ακούσουμε αργότερα από τους πλέον ειδικούς, τους χειρουργούς. Σε ό,τι αφορά τα αγγεία, μπορεί να τραυματιστούν στο... πρώτα απ' όλα, συχνά μπορεί να είναι και θανατηφόρες, ειδικά αν μιλάμε για τα οπισθοπεριτοναϊκά. Αλλά αν μιλάμε για τα επιγάστρια, μπορεί να μην είναι θανατηφόρες, αλλά είναι δυνητικά αρκετά σοβαρές. Ελπίζω να παίξει το βίντεο. Λοιπόν, βλέπετε ότι μπήκε στον αριστερό λάγωνο βόθρο το τροκάρ και έχει τραυματιστεί η ενδοβάθηκα του επιγάστρια αρτηρία. Πόσο έντονα δίνει? Για να αποκατασταθεί αυτή η βλάβη θα πρέπει να απολυνωθεί η αρτηρία είτε με διαθερμία, είτε με κάποιο ράμα, είτε με ταμπονάρισμα με κάποιον τρόπο. Αρχικά έγινε προσπάθεια με διαθερμία και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθεί ράμα. Σχετικά αντιμετωπίσιμη επιπλοκή, εφόσον διαγνωστεί. Είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα τεράστιο αιμάτωμα και να χάσει αρκετό αίμα η γυναίκα, χωρίς να το καταλάβουμε καν, αν η αιμορραγία είναι εξωπεριτοναϊκή. Το εργαλείο αυτό βοηθάει πάρα πολύ, υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα. Και βλέπετε πώς απολυνώνεται. Εδώ βλέπετε την πορεία των ενδοβάθηκα των επιγάστρων. Είναι κλάδι της έξω λαγωνίου και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη αιμορραγία. Και επειδή είναι κάθετη η πορεία του, τα ράματα θα πρέπει να μπουν οριζόντια. Για να τα αποφύγουμε, μπορούμε να φωτίσουμε κατά την είσοδο των τροκάρ την κοιλιά εκ των έσω και να βλέπουμε πώς διαγράφονται τα αγγεία, ή μπορεί να τα δούμε να διαγράφονται κάτω από το περιτόνεο επίτα εκτός της απεφραγμένης ομφαλικής. Μην μπερδέψουν δηλαδή αυτήν με τα επιγάστρια αγγεία. Λοιπόν, και πάντα μπαίνουμε επίτα εκτός αυτών. Είπαμε ότι ή με ράμα, ή με διαθερμία, ή ακόμα και με ταμπονάρισμα με κάποιο φόλεϊ. Λοιπόν, εάν τύχει και τραυματιστεί κάποιο όπιστο περιτοναϊκό μεγάλο αγγείο, τότε είναι μια πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση, δυνητικά θανατηφόρος σε ποσοστό 20%, που αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Τώρα, συγγνώμη, αλλά επειδή μάλλον δεν θα παίξει αυτό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, προηγουμένως δεν έπαιξε, οπότε θα το παίξουμε από εδώ. Εδώ βλέπετε το μεσεντέρι ουσιαστικά, μια μικρή τρύπα από το Τιβέρες. Σηκώνεται το έντερο, από κάτω είναι το περιτόνεο και πίσω από το περιτόνεο κάτι που μπορεί να διαφύγει πολύ εύκολα αν κανείς δεν έχει εγρήγορση, είναι ένα μεγάλο αιμάτωμα.
Σε μια τέτοια περίπτωση δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την αιμορραγία με διαθερμία ή με οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να γίνει άμεσα λαπαρατομία και να ταμποναριστεί με οποιοδήποτε τρόπο, με το χέρι, με γάζα, με οτιδήποτε η αιμορραγία, μέχρι ότου μπορέσουμε να ετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση της επιπλοκής με αίματα, με αγκιοχειρουργό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το βασικό είναι κανείς σε μια τέτοια περίπτωση να δράσει άμεσα και να μην παρασυρθεί σε άσκοπο χάσιμο χρόνο. Και βεβαίως να φωνάξει βοήθεια από όσο περισσότερους και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τραυματισμοί εντέρου το καλύπτουμε αργότερα. Τραυματισμός σουροδόχου κύστης είναι μια άλλη επιπλοκή κατά την είσοδο, κυρίως του υπερηδικού τροκάρ, που συμβαίνει, όπως είπαμε, αν δεν έχει εκενωθεί η κύστη ή αν βάλουμε το τροκάρ πολύ χαμηλά, παρόλο που οι προηγούμενοι ομιλητές συνέστησαν το μεσαίο τροκάρ να είναι πιο ψηλά από τα πλάινα. Πολλές φορές το βάζουμε για αισθητικούς λόγους αρκετά χαμηλά και εκεί μπορεί να έχουμε τέτοια συμβάματα. Εάν ο τραυματισμός της κύστης είναι εξωπεριτοναϊκός, μπορεί ακόμα και να μην χρειαστεί σειραφή, να τοποθετηθεί φόλε για 10-15 μέρες και να κλείσει η τρύπα, ενώ αν είναι ενδοπεριτοναϊκός, θα πρέπει η κύστη να ραφτεί σε δύο στρώματα, όπως ξέρουμε, και πάλι να παροχετευθεί η κύστη για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι ότου να κλείσει το τραύμα. Λοιπόν, το μήνυμα που θα πρέπει να μείνει είναι ότι δυστυχώς οι επιπλοκές συμβαίνουν. Όσο περισσότερα χειρουργία κάνει κανείς, τόσο περισσότερο αυξάνει την πιθανότητα να του συμβούν, αλλά και τόσο καλύτερος γίνεται ώστε να αποφύγει όσο γίνεται τις επιπλοκές. Όταν συμβεί η επιπλοκή, καλό είναι η ασθενής να ήταν εκ των προτέρων ενήμερη ότι μπορεί και να συμβεί. Καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι θεωρητικά, πρακτικά και ψυχολογικά για να αντιμετωπίσουμε. Να αποδεχτούμε την πραγματικότητα, γιατί πολλές φορές μπορεί να πούμε ότι όχι, δεν είναι τίποτα, άστο, δεν πειράζει. Να ψάξουμε, δηλαδή αν υποψιαζόμαστε ότι κάτι έχει γίνει, να το ψάξουμε και να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει γίνει ή να το εντοπίσουμε αν έχει γίνει. Μην το αφήσουμε για μετά το χειρουργείο, γιατί τότε οι δευτερογενείς επιπλοκές αυξάνονται κατακόρυφα και να είμαστε αποφασιστικοί στην αντιμετώπιση. Να μην διστάσουμε να κάνουμε λαπαρατομία, να φωνάξουμε άλλη ειδικότητα αν χρειάζεται, ούτως ώστε τελικά να περιορίσουμε την επιπλοκή σε αυτό που συνέβη και το αποκαταστήσαμε και να μην έχουμε επιπλέον απώλειες από χάσιμο χρόνο ή από δευτερογενείς επιπλοκές. Σας ευχαριστώ πολύ.